βρήκα πάρα πολλούς Ελλαδίτες, όπου δεν το περίμενα τέτοιον αριθμό. Στο δικό μου πανεπιστήμιο είμαστε τουλάχιστον 5.000. Τυχαίνει να βρω και άτομα όπου είμαστε για την ίδια πόλη, περιοχή. Όπως η Δάφνη, όπου την γνώρισα πριν λίγες μέρες, είμαστε από την ίδια περιοχή. Υπάρχει το καλύτερο φαγητό στο εστιατόριο των Γκάλινι. Είναι σαν μπουφέ, όπου παίρνεις το φαγητό που θέλεις και μετά βάζεις ανάλογα τη σαλάτα που θέλεις και ό,τι άλλο υπάρχει στο μπουφέ. Γνώρισα και τον Αλέξανδρο, όπου ήταν στο πρόγραμμα προσανατολισμού, πάντα με βοηθούσε. Ένα παιδί από την Ελλάδα που σκέφτεται να έρθει να σπουδάσει εδώ, ειδικά στο πανεπιστήμιο μας, εξηγήσω ότι το θέμα που επέλεξε να σπουδάσει είναι στο καλύτερο επίπεδο. Δηλαδή, αν νομίζω ότι η Αγγλία είναι εδώ, η Κύπρος είναι εδώ για μένα. Δεν είναι μακριά η κουλτούρα της Ελλάδας και της Κύπρου, οπότε σκέψου ότι είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα νησί της Ελλάδας. Εγώ αυτό σκέφτομαι. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ ωραία εμπειρία και αξίζει. Αξίζει να έρθεις. Η μπλούζα. Γουρούνι. Οκ.